Ιδιωτικών νηπιαγωγείων. Κυρία Ηρακλέους, ξεκινάτε δουλειά από τις 9 Ιουνίου. Άξετε, έκλεισε πλέον το 9 Ιουνίου. Ναι. Εμείς είμαστε έτοιμες. Το θέμα είναι τώρα να μας δοθούν τα πρωτόκολλα για να προλάβουμε να ενημερώσουμε τους γονείς, αυτούς που θα μπορούσουμε να εξυπηρετήσουμε σε σχέση, όπως είπα και προηγουμένως, με τον αριθμό που θα μας δώσουν. Διότι αν θα μας δώσουν το 12, όπως είπαμε, εμείς ζητήσαμε πιο πάνω. Mm-hmm. Στην Ελλάδα βάλανε το 15. Έστω αν είναι, δεν είναι 12 και είναι 15, ναι, πάλι μπορούν να εξυπηρετηθούν περισσότεροι γονείς με το 15. Mm-hmm. Απλά, αν θα αναγκαστούμε τώρα να διαλέξουμε παιδιά πρώτα και να ενημερώσουμε τους γονείς, έχουν προτεραιότητα, όπως είπαμε, οι μεγάλες ηλικίες, οι προδημοτικοί πρώτα, σίγουρα τα πεντάχρονα, τα οποία είναι πιο σωστό να επανέλθουν για να κλείσει ο κύκλος της φοίτησης τους στο νηπιαγωγείο, για να μην πάνε από το Μάρτι να βρεθούν ξαφνικά το Σεπτέμβρη στα δημοτικά με την βαλίτσα τη σχολική και με τη στολή που διακόπηκε έτσι στο πουθενά η φοίτησή τους, ναι, από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα κάποια παιδιά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν, εκτιμάται, κυρία Ηρακλέους. Και πάμε μετά στα τετράχρονα κλπ. Ίσως μείνουν έξω για νηπιαγωγεία, ας πούμε, τα οποία σίγουρα έχουν αρκετά παιδιά και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους γονείς. Ναι. Θα αφήσουμε τις κάτω ηλικίες, τα δίχρονα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε αν, ναι, είναι τόσο μικρός ο αριθμός. Μάλιστα. Του 12, και θα τους δούμε πλέον το Σεπτέμβρη. Ναι, και το θέμα είναι ότι κάποιο πρόβλημα, νομίζω θα υπάρξουν αντιδράσεις από κάποιους γονείς για αυτές τις ηλικίες των παιδιών που θα, από ό,τι φαίνεται, μένουν στο σπίτι, όπως μας τα εξηγάτε. Ναι, είναι στο σπίτι. Αρκετά παιδιά είναι με γιαγιά και παππού τώρα που μιλούμε, mm-hmm, έτσι. Εκτός από ορισμένα που είναι σε κατοίκον παιδοκόμους που δεν είχαν άλλη επιλογή γονείς. Yeah. Αλλά οι γονείς πρέπει να επιστρέψουν στις δουλειές. Ήδη μας πιέζουν όλες οι ηλικίες. Αλλά περιμένουμε σήμερα τη συνάντηση με τον Υπουργό, όπως σας είπα, το μεσημέρι, για να δούμε πώς προχωρούμε και εμείς να υλοποιήσουμε. Θα πάρετε εσείς αποφάσεις για το ποιες ηλικίες πρέπει να επιστρέψουν. Γονείς. Κυρία Ηρακλέους, θα πάρετε εσείς αποφάσεις για το ποιες ηλικίες θα πρέπει να επιστρέψουν. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε αυτό που σας λέω είναι δεδομένο. Έχουν προτεραιότητα ηλικιακά οι μεγάλες ηλικίες, τα μεγάλα παιδιά. Για τον λόγο που σας είπα ότι δικαιούνται να κλείσουν τον κύκλο τους με τη φοίτησή τους αυτήν που απομένει Ιούνιον, Ιούλιον, Αύγουστο στον νηπιαγωγείο τους πριν το Σεπτέμβρη. Αυτό λέει παιδαγωγικά και ψυχολογικά και ποιο είναι το σωστό. Και το δεύτερο σημείο είναι το ότι πάνω από τριών, ας πούμε, να το βάλω έτσι, έχουν περισσότερες δεξιότητες και μπορούν να ακολουθήσουν πιο πολύ οδηγίες σε σχέση με τα πρωτόκολλα, με τα υγειονομικά θέματα και όλα αυτά. Ναι. Οπότε σίγουρα έχουν προτεραιότητα οι μεγάλοι. Μάλιστα. Μετά έρχονται οι πιο κάτω ηλικίες, τα 2 προς 3. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ηρακλέους. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε. Ευχαριστώ, yeah. Και τις...